Ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές που χάρη σε εσάς ζήσαμε μια κατάσταση επικοινωνίας που σπανίζει. Όλοι και ο κύριος Ξανθοπουλίδης και η κυρία Μπουζουκλή, αλλά η κορύφωση ήταν με την ίδια τη συγκρατέα. Νομίζω ότι είδατε πως μας καθυλώσατε, γι' αυτό δεν ακούστηκε και το κανονικό χειροκρότημα. Στο τέλος κάθε ομιλία συνήθως χειροκροτούμε εδώ πέρα. Όχι, δεν το ξέρουμε. Ήταν λίγο μία, πώς το λένε, μία εκκλησιαστικός όρος. Μυσταγωγία. Ναι, σαν μυσταγωγία. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρξε αυτή, δεν τέριαζε. Δεν τέριαζε. Πήγα να χειροκροτήσω και λέω δεν ταιριάζει, ας πούμε, γιατί ήταν αυτή η ατμόσφαιρα, αυτό ακριβώς που νιώθαμε εκείνη τη στιγμή, δηλαδή. Και εγώ θα έκανα μια ερώτηση, όχι σε σχέση με δύο βιβλία σας έχω διαβάσει, αυτό το πολύ γνωστό. Στο και με το πώς του λύσουμε. Το οποίο ήταν πραγματικά πολύ δυνατό. Έχει χρόνια που το διάβασα και εγώ μετρώ τη δύναμη ενός έργου με την αντοχή στη μέση μας. Δηλαδή, κάποια πράγματα μπορώ να τα ανακαλέσω, ενώ πια πολλά πράγματα, πολλά βιβλία θα έχω διαβάσει και μου μένουν ελάχιστα. Και αυτό το μυστήριο, ας πούμε, και το ζήτανε ένα στην παιδική του ηλικία που το έχετε τόσο έντονο, δηλαδή όλοι νιώθουμε που φαίνεται σε αυτό το ποιητικό στάδιο λίγο μυστηριώδη τη ζωή, πολύ πιο να κρίνει, να έχει πάθος, να έχει πολλά πράγματα τα οποία θα ανακαλύψουμε μεγαλώνοντας, πιστεύουμε. Και μετά μεγαλώνοντας μας ξεφεύγουμε, ναι. Και αυτή την ατμόσφαιρα την απολύεται πάρα πολύ καλά, δηλαδή το ζούμε. Ζούμε ξανά μέσα από τα βιβλία σας αυτή τη μαγική περίοδο της ζωής μας και το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Επίσης, με όσα μας είπατε, πραγματικά νιώσαμε πως έχετε να δώσετε κάτι ιδιαίτερο, πραγματικά έχετε το στίγμα σας, είναι κάτι εντελώς πως σαν συγγραφέας μιλάω και σαν άνθρωπος. Και νομίζω ότι θα αρχίσω να διαβάζω περισσότερα βιβλία, αρχίζοντας αυτό το τελευταίο. Μία ερώτηση που δεν θα έχει να κάνει με το βιβλίο σας. Η ατμόσφαιρα που μεταδίδεται και που υπάρχει στα βιβλία σας είναι σε πλήρη αντίθεση με την ατμόσφαιρα που βιώνουμε, ναι, το χαζουχαρούμε εντελώς, το οποίο καλύπτει εντελώς την τραγικότητα της ζωής. Δηλαδή, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως, τα τηλεοπτικά προγράμματα που παρακολουθούν, δυστυχώς, από ό,τι λένε, είμαστε από τους λαούς που έχουμε τη μεγαλύτερη 4 με 6 ώρες τηλεόραση, κατά μέσο όρο. Το καταλαβαίνει κανένας ότι διαρκώς γίνονται και πιο, εγώ έτσι τα βλέπω, πιο χαζοχαρούμενα, δηλαδή πολλές σειρές, τα βλέπω πολύ σποραδικά, αλλά κάθε φορά απογοητευτικά, δηλαδή, ναι. Δεν να δείτε πώς γίνεται ο πώς γίνεται και πού μας οδηγεί, δηλαδή είναι κάτι ίσως που θα πρέπει να μας απασχολεί. Από τη μια, δεν είναι ανάγκη να βλέπει κανένας με την οπτική, με την πιο τραγική ματιά, με τη ματιά του συγγραφέα. Απ' την άλλη όμως, αυτό το να ξεφεύγουμε εντελώς από την πραγματικότητα και να δίνουμε μια πλαστή πραγματικότητα, η οποία ξεγελάει πάρα πολλούς ανθρώπους, είναι λίγο... Είναι απίστευτο. Αν υπάρχει
υπάρχει μια παρόμοια αντίληψη, δεν ξέρω πώς θα μπορούσατε να το σχολιάσετε το ερώτημα. Κοιτάξτε, που μας οδηγούν αυτά τα πράγματα. Αυτό. Επειδή πολλοί αποφαίνονται για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, εγώ καταρχάς νομίζω ότι επειδή είναι μια άκρως μεταβατική περίοδος, δεν μετριέται σε χρόνια, μάλλον σε δεκαετίες θα μετρηθεί. Άκρως μεταβατική πέτυχε μια παλιά πραγματικότητα και αναδύεται μια καινούργια, όπου ούτε η παλιά έχει πεθάνει, ούτε η καινούργια έχει ακόμα φανεί, είναι η εποχή των τεράτων. Θα δούμε και θα ζήσουμε πάρα πολλά ακόμα. Όχι απαραίτητος ευχάριστη. Δηλαδή, έχουμε πολλούς λόγους, αν μην είμαστε ιδιαίτερα, νομίζω, να κάνουμε ιδιαίτερα ευθύνες προβλέψεις. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, εγώ δεν έχω να απαντήσω σε αυτό, τι κάνουμε με αυτό. Πιστεύω ότι ο καθένας μας, πιστεύω πολύ στα λεγόμενα προσωπικά εφόδια ή αν θέλετε να το πούμε μια έκφραση πιο βαθύ, στη λεγόμενη ατομική ευθύνη. Μόνο αυτή μπορεί να μας σώσει ή να μας τσακίσει. Η απουσία της. Να μας τσακίσει με την έννοια να πούμε εκεί στο πορτό και να μην τελειώσει αυτό το πράγμα. Δεν είναι ο διάγνωστο ότι δεν έχω τηλεόραση. Από επιλογή δεν το έχω. Δεν είχα ποτέ τηλεόραση. Ούτε υπολογιστή έχω. Ακόμα γράφω στο χέρι και σε γραφομηχανή. Ακούω μόνο ραδιόφωνο, κανένα δυο ώρες το πρωί ή το βράδυ, ξέρω εγώ να ενημερώνομαι, ή μουσική πια. Τώρα, το πώς με τα βιβλία μου, δεν είναι ακριβώς ότι τα βιβλία μου είναι, δεν πιστεύω ότι είναι έξω πραγματικά εντελώς, δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Απλώς θεωρώ, αισθάνομαι ότι η πραγματικότητα η ίδια έχει ανάγκη από την προέκτασή της. Από μια περαιτέρω διάσταση της ίδιας της οντότητάς της, πώς να το πω. Εκεί είναι όλη μου η μέρημνα και η επιθυμία και η αγάπη μου και η κλίση μου, να το πω ακόμα πιο απλά. Να δώσω αυτή την περαιτέρω διάσταση που είναι χωρίς να είναι επίκαιρη άμεσα, ωστόσο είναι διαχρονική. Μόνο τα διαχρονικά είναι πάντα επίκαιρα, πιστεύω. Δηλαδή, η αγωνία του ανθρώπου μπροστά στο... Γιατί συμβαίνει από όλα τα... Είμαστε εμείς και τα άλλα ζώα, έτσι. Επ' αυτού είμαι σίγουρη. Η εξέλιξή μας, κατά κάποιο τρόπο, είναι αυτή η ανάπτυξη του νου. Δηλαδή, καταφέραμε να κάνουμε έναν εγκέφαλο, ο οποίος να είναι σε θέση να μιλήσει για τον εαυτό του. Αλλά όχι ως το τέλος. Εκεί νομίζω δεν θα φτάσουμε ποτέ και αυτή η υπερφιλοδοξία μας, η υπεροχή εντός εισαγωγικών τελικά του ανθρώπου απέναντι στα άλλα πλάσματα και στην ίδια τη φύση, αυτή η λεγόμενη υπεροχή νομίζω θα είναι και το, πώς να το πω, λίγο πολύ, ή παίρνουμε μαθήματα. Δεν είμαστε μοναδικοί κάτοικοι σε αυτόν τον κόσμο. Μάλλον εμείς, δηλαδή, τα ζώα κυριάρχησαν. Από τα ζώα, εντάξει, δεν είμαι κατά του Θεού, προσέξτε, έκανα ένα κάτι. Δεν είμαι άκρης για τον κόσμο, δεν είμαι άκρη. Πιστεύω σε, έχει ανάγκη, νομίζω, ο άνθρωπος από τον πρώτο πρωτόγονο άνθρωπο, δηλαδή άκουγα προχθές τις αστραπές, εκείνα τα φοβερά αστραπώματα μέσα στην προσφυγική. Σκεφτόμουν, μαριά, πώς γίνεται ένας άνθρωπος που μόλις στήθηκε στα δυο του πόδια να ακούει αυτό το πράγμα από πάνω του και να μην σκεφτεί ότι κάποιος το κάνει, κάποιος το